Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ δυσάρεστο τρόπο ξεκινάει η εβδομάδα και η ενημέρωσή σας. Με αίμα βάφτηκε σήμερα το ξημέρωμα η Εθνική Οδός, Πύργος Κυπαρισία με έναν ακόμη συμπολίτη μας να προστίθεται με τόσο τραγικό τρόπο στη μακρά λίστα των νέων ανθρώπων που έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Πρόκειται για έναν 37χρονο που μετέβαινε από την Καλαμάτα όπου και ζούσε στη Ζαχάρο. Ο θάνατος του επήλθε ακαριέ όταν επλάκησε τροχαίο στο ύψος του Ανηλίου. Αυτό είναι ό,τι έχει απομείνει από το αυτοκίνητο του άτυχου 37χρονου Θάνου Αλεξανδρόπουλου. Έχει μετατραπεί σε μια όμορφη μάζα σιδερικών. Ο θάνατός του είχε στήσει καρτέρι τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ζαχάρος Κυπαρισίας, στο ύψος του χωριού Ανήλιο. Ο 37χρονος άνδρας βρήκε ακαριαίο θάνατο μέσα στις λαμαρίνες. Ο άτυχος Θάνος διατηρούσε καφετέρια και ήταν επί σειρά ετών τερματοφύλακα σε τοπικές ομάδες. Ο ίδιος μετέβαινε από την Καλαμάτα, όπου διαμένει με τη σύζυγό του και το μόλις 10 μηνών παιδάκι τους, στη Ζαχάρο για να ανοίξει την καφετέρια του. Δυστυχώς όλα άλλαξαν λίγο πριν την αυγή της Δευτέρας, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με όχημα διανομής εφημερίδων και μία νταλίκα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το λευκό αυτοκίνητο του άτυχου νέου αλλά και η νταλίκα, όπως βλέπετε και στις εικόνες, κατέληξαν σε παράπλευρο λεώνα. Από το τροχαίο τραυματίστηκε και ο 48χρονος διανομέας των εφημερίδων, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. Ό,τι και να πούμε πραγματικά δεν είναι αρκετό. Τα θερμά μας και ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του. Μιλάμε για μια τραγωδία. Δυστυχώς όμως μιλάμε για μια ακόμα τραγωδία. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το δυσάρεστο θέμα μαζί με τον διευθυντή της τηλεόρασης ΜΕΣ, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Νομίζω κόπηκε η ανάσα μας το πρωί, έτσι. Αν κόπηκε μόνο η ανάσα μας, κόπηκε η ζωή μας και το κυριότερο απ' όλα ότι σκεφτόμαστε κι εμείς, χτυπώ η ώρα που το ακούει, δηλαδή ποιος άλλος μπορεί να βρεθεί στη θέση αυτής της οικογένειας. Τώρα, ένα παιδί αγαπητό ιδιαίτερα στην Καλαμάτα από τον πύργο που είχε πάει για δουλειά, πήγαινε για δουλειά του το πρωί να ανοίξει το μαγαζί του. Όπως και οι άλλοι δύο, οι οποίοι ήταν εκεί, και οι άλλοι δύο για το μεροκάμα ήταν εκεί, η Νταλίκα και ο άλλος ο άνθρωπος ο διανομέας των εφημερίδων. Αυτό δείχνει την επικινδυνότητα του δρόμου, αυτό δείχνει και πιστεύω να ξυπνήσουν κάποιοι οι οποίοι του είχαν πει του Πρωθυπουργού κάποτε ότι αυτός ο δρόμος δεν έχει κίνηση. Μα. Πόσα άλλα θύματα θα δούμε σε αυτό το δρόμο. Κάποιοι οι οποίοι του είχαν πει του Πρωθυπουργού ότι δεν έχει κίνηση αυτός ο δρόμος. Και δεν χρειάζεται να ασχοληθεί κανένα και τέτοιο. Ορίστε. Ας πάντα πούνε στη γυναίκα, στο παιδάκι αυτού του παιδιού, στην γωνία αυτού του παιδιού. Και όλους αυτούς οι οποίοι κλαίνουν απόψε, και αυτούς και στους φίλους και όλους απάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Το να πούμε τα ειλικρινά μας συλληπιτήρια, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Βέβαια είναι τα ειλικρινά μας συλληπιτήρια, αλλά τουλάχιστον το αίμα αυτού του παιδιού, το αίμα αυτού του παιδιού να ευαισθητοποιήσει όλους εσάς. Οι οποίοι έχετε, δεν μιλάει κανένας για το πύργο Τσακώνα. Κανένας. Να γίνει και αυτός ασφαλής ο δρόμος. Το έχουμε ξαναπεί, αυτός ο δρόμος είναι καρμανιόλα. Ορίστε, έπρεπε να δούμε αυτό το πράγμα. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Κάποιοι μιλάγανε, γι' αυτό λέω. Και όταν είπα για τον Νίκα ότι μιλάει για μεγαλόπολη πύργο, αυτά εννοούσα. Ορίστε πώς είναι ο δρόμος. Σε μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ. Με μεγάλη κυκλοφορία, γιατί έλεγε ότι δεν υπάρχουν κυκλοφορία, κάποιοι λέγανε σε αυτό το πράγμα, και κάποιοι μιλάνε τώρα σε αυτό το θέμα απάνω, μιλάνε για σιδηροδρόμους. Ποιους σιδηροδρόμους, ρε παιδιά, μιλάνε για σιδηροδρόμους, να με συγχωρείς τώρα. Χορτάσει υποσχέσεις. Μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή εδώ μιλάμε και το παίζουν και μιλάμε για σιδηροδρόμους. Η γραμμή είναι μετρική. Σιδηροδρόμους για να πηγαίνουμε βόλτα, βέβαια να πάμε βόλτα. Δεν πρέπει να φτιάξουμε πρώτα τους δρόμους. Ποιους σιδηροδρόμους, να κάνει το τρένο 19 ώρες να πάει στην Αθήνα. Δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα το τρένο. Και υιοθετεί ο Νίκας αυτές τις καταστάσεις και πηγαίνει και βγάζει φωτογραφίες για τους σιδηροδρόμους. Δηλαδή, καθρεφτάκια σου θα γεννείς. Ό,τι έκανε ο Τατούλης με το αεροδρόμιο της Τρίπολης, το κάνει με το. Με το τρένο. Θα σου προσθέσω. Μα ποιο τρένο, το τρένο της Αλαγωνίας θα παραφτιάξεις. Θα σου προσθέσω κάτι για να δεις. Γελάει όλος ο κόσμος, με συγχωρείς δηλαδή. Με συγχωρείς, θέλω που σε διακόπτω. Γελάει όλος ο κόσμος. Δεν έχουμε φτιάξει ένα δρόμο, δεν έχουμε φτιάξει τίποτα. Και επικαλούνται το δρόμο και επικαλούνται και το σιδηρόδρομο. Ή το σιδηρόδρομο από την Καλαμάτα στη Μεσσίνη. Τι γελιότητα είναι αυτό το πράγμα πάλι.
Ας πάει ο κύριος Νίκας, ας πάει να κάνει το συνδρόμο από την Καλαμάτα στη Μεσίνη. Αυτή τη γελιότητα εδώ πέρα δύο βήματα. Δεν μπορούσαν να φτιάξουν με το ζόρι. Με το ζόρι φωτίσαν το δρόμο, δεν πάνε να κάνουν γιατί να πηγαίνει η μπουρού από εδώ και εκεί, στη Μεσίνη. Γελάει όλος ο κόσμος με την ανυπαρξία και γελάει όλος ο κόσμος με την κοροϊδία. Και ξαναλέω, να βαφτούμε και μαύροι. Να πάμε να πάρουμε και μπογιά, να βαφτούμε και μαύροι. Ότι είμαστε ηθαγενείς και μας κοροϊδεύετε, κύριε. Χωρίς να θέλω να θίξω τους ηθαγενείς και τους μαύρους. Χωρίς να θέλω να δείξω τίποτα. Αλλά δηλαδή τα τηλεφωνήματα που έχουμε δεχτεί είναι αδιαφορεμένοι. Είναι δυνατόν να μιλάτε τώρα για σιδηρόδρομο, πήγαν να τον πάρουν οι Ιταλοί, να φτιάξετε σιδηρόδρομο όπως είναι στην Ευρώπη, γρήγορο σιδηρόδρομο, βέβαια να τον φτιάξετε. Βέβαια να τον φτιάξετε. Τι να πάνε να περάσει το τρένο να πουλήσετε μούρι ότι πήγατε στο τρένο και βγάλατε μια φωτογραφία, κύριε Νίκα, με το ΟΣΕΤΟ αυτό, ναι. Τη στιγμή που ξέρω ο κόσμος και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι δουλεύανε στον ΟΣΕ ότι η γραμμή αυτή είναι μετρική, δηλαδή ενός μέτρου δεν μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες και δεν μπορούν να μπουν τα σύγχρονα τρένα. Θα αλλάξετε τη σιδηροδρομική γραμμή από εδώ μέχρι την Πάτρα. Φτιάξτε πρώτα κανένα δρόμο. Μιλάτε τη γραμμή από την Κόρυδο μέχρι τον Άφλιο. Φτιάξτε το δρόμο πρώτα από την Κόρυδο μέχρι τον Άφλιο. Περνάει μέσα από τα χωράφια και μέσα από τα κατσάβραγα. Για τον Άφλιο και τον πρώτο προορισμό στο Πελοπόννησο, που για να πάει κανένα όταν βγαίνει από την Εθνική Οδό, από το δρόμο το μεγάλο, για να πάει εκεί πέρα γανακτή, περνάει μέσα από το Άργος, περνάει μέσα από το ένα, μέσα από το άλλο. Τι κοροϊδία είναι αυτή. Εκτός κι εσείς, άμα θέλετε, εξαγγείλετε το σιδηρόδρομο, όπως εξήγηλε ο Τατούλης, ξαναλέω, το αεροδρόμιο στην Τρίπολη, την τράπεζα της Πελοποννήσου, η οποία θα σώσει όλη την Ελλάδα, την Πελοποννήσου, συγγνώμη, την Πελοποννήσου και ό,τι άλλο σας καρφιστεί. Ό,τι άλλο σας καρφιστεί. Και μιλάνε, τι να πω τώρα, ό,τι άλλο πω, απάνω στον πόνο αυτού παιδιού τώρα, απάνω στον πόνο αυτού παιδιού. Δεν έχουμε ένα δρόμο, δεν μπορείτε να φτιάξετε ένα δρόμο. Εδώ πέρα τόσα χρόνια, στην Καλαμάτα, στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, εδώ διαφωνείτε με χίλιους τρόπους. Και κάποιος άλλος μου είπε ότι η αιμονή κάποιων για τον δρόμο, για τη σύνδεση του αυτοκινητόδρομου, του τρένου, της λεγόμενης μπουρούς, τα ξαναλέω αυτά, λοιπόν όπως θέλετε να το κάνετε, να πάει μέχρι τη Μεσσίνη, είναι μόνο και μόνο διότι εκεί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο δρόμος τον κόβει, τη συνδρομική γραμμή την κόβει, ο κόμβος του θα γίνει εκεί με τον καινούριο δρόμο. Μήπως δεν θέλουν να γίνει ο δρόμος, δεν θέλουν να συνεχίσουμε να ξεκινήσουμε πάλι άλλη κουβέντα για την από κάτω χάραξη, για την από πάνω χάραξη, για τη χάραξη από την εκκλησιά και τον Αγιατόλο και τέτοια πράγματα να περνάνε οι δρόμοι. Να ξαναμιλάμε πάλι με τους δρόμους τα παιδιά, να τα ξαναπιάσουμε συζήτηση πάλι. Λοιπόν, δεν τρεπόσαστε λιγάκι τέτοιες μέρες που είναι. Κοίταξε να δεν τρεπόσαστε τέτοιες μέρες που είναι. Που κοροϊδεύετε τον κόσμο με σιδηροδρόμους, τράπεζες, πώς το λένε, αεροπλάνα, υποβρύχια. Τι να πω. Θα σου δώσω τώρα την πάσα για να πεις γιατί να ανήκαν οι μοιραίοι και άβουλοι αντάμα. Και θα σου δείξω γιατί. Είπες νωρίτερα ότι ο Νίκας ακολουθεί τις υποσχέσεις του Τατούλη σε άλλο κομμάτι, στο αεροδρόμιο. Περίμενε. Εγώ θα σου αποδείξω ότι ακολουθεί τις υποσχέσεις του Τατούλη στο σιδηρόδρομο. Και θα σου πω γιατί. Η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν κακό στη φάρσα με άλλους πρωταγωνιστές. Είχαμε γράψει το 2013, στη σημερινή τότε που εκδίδαμε, έτσι θα σφυρίξει το τρένο. Και ήταν το αποκλειστικό τότε, το πρώτο σχέδιο ΣΔΙΤ για το σιδηρόδρομο. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Πελοπόννησο ήταν το σχέδιο του κύριου Τατούλη. Οπότε ο κύριος Νίκας από το 2013 έρχεται να υλοποιήσει το σχέδιο του κύριου Τατούλη. Για να δεις πόσο όμοιο είναι, είχαμε και την επόμενη φωτογραφία. Θα παρακαλέσω. Ήταν τόσο όμοιο. Είχαμε μοιράσει τότε, αν θυμάσαι πολύ καλά, το πρωτοσέλιδο μεταξύ Νίκα και Τατούλη. Τότε γινόταν η μετοπική για την Καλαμάτα. Ήταν θύμα και η πλατεία της Καλαμάτας. Τώρα δυστυχώς είναι θύμα ολόκληρη η Πελοπόννησος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αυτά που σχεδιάζουν και με αυτά που κάνουν. Σε αυτά τα σημεία έχουμε κάνει. Ο ένας υλοποιεί το σχεδιασμό του άλλου και συζητάνε ουσιαστικά για μπαρούφες. Και θα σου πω γιατί συζητάνε. Γιατί συζητήσαν και μαζευτήκαν όλοι στο Υπουργείο Υποδομών να μιλήσουν για μια μελέτη σκοπιμότητας. Για το εάν το τρένο θα έχει σκοπιμότητα να κυκλοφορεί στη γραμμή.
Πολλοί ξέρουμε ότι δεν έχει καμία μεταφορική κίνηση στην παρούσα χρονική βάση. Και εδώ δεν έχουμε φτιάξει δύο-τρία πράγματα στους δικούς μας δρόμους. Και πάνε και διεκδικούν άλλα πράγματα. Μα τι, εδώ δεν ξέρει κανένα τι διεκδικεί, ρε φίλε. Δεν μπορεί να τελειώσει το δρόμο Καλαμάτα Κορώνη. Δεν μπορεί να τελειώσει το δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεδιών. Δεν μπορεί να τελειώσει τίποτα. Δεν μπορεί να τελειώσει το δρόμο Κόρινθος Ναύπλιο. Και μιλάνε για σιδηροδρόμο. Σιδηροδρόμο βέβαια να παραγίνει. Όταν είπανε η εταιρεία Ιταλική που ήταν να τον πάρει το σιδηροδρόμο και έπρεπε να έχει προβλεφτεί που είπανε τότε στον αυτοκινητόδρομο, έπρεπε στη μέση όπως είναι στα δίκτυα να ακολουθεί τα ευρωπαϊκά να ακολουθεί και η γραμμή. Και να είναι ένας γρήγορος σιδηροδρόμος, βέβαια τέτοιο σιδηροδρόμο θέλουμε. Το τι πάνε, σιδηρόδρομο, βέβαια να έχουμε ένα σιδηρόδρομο, να πάμε εκδρομή. Θυμάμαι και εγώ είχα πάει μια εκδρομή με το σιδηρόδρομο πολύ ωραίο, είχα πάει μέχρι, μέχρι την Αρκαδία. Μέχρι την Αρκαδία, στα σύνορα Αρκαδίας, δεν θυμάμαι πώς το λένε το κεφάλι μου τώρα. Στο Ίσαν. Όχι, ένα κάποιο χωριό, είναι και της φιλανάδας μου, το Υπεράνω, το χωριό. Λοιπόν, με πολύ ωραίο σιδηρόδρομο, βέβαια. Αλλά άλλο η γραμμή να πηγαίνει στη δουλειά σου και άλλο η γραμμή να πάει να κάνεις βόλτες. Τώρα αυτά τα πράγματα τα οποία λένε, γι' αυτό και είπα, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι τελικά έχει πάει να καταντήσει μια κακόγουστη αντιγραφή του Τατούλιο Νίγας. Με αυτά τα πράγματα. Νομίζω η φωτογραφία λέγει πολλά. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και την πολιτική διάσταση. Και βγάζω και τις φωτογραφίες, και να οι φωτογραφίες, και να οι φωτογραφίες. Θα πω παρακάτω για τις φωτογραφίες. Λοιπόν, θα πω παρακάτω για τις φωτογραφίες. Πάμε στα πολιτικά, στην κεντρική πολιτική. Τώρα, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν προλάβαμε να τα πούμε, την παρουσία του Βαγγέλη Βενιζέλου στην Καλαμάτα. Αρκετά αυτά που είπε, αρκετά αυτά που έθιξε. Και είδαμε και παρουσία και πολλών στελεχών ουσιαστικά στην πόλη της Καλαμάτας. Περισσότερο δεξιών στελεχών. Το είπε και αυτό ο ίδιος. Ακριβώς, ναι. Δεν αναφέρει κανένα στον Βαγγέλη Βενιζέλο σε μια μεγάλη προσωπικότητα. Έχει αφήσει το στίγμα του στην πολιτική ζωή της πόλης, της χώρας, είτε θετικά είτε αρνητικά για κάποιους. Έχει αφήσει το στίγμα του πολύ. Εγώ εκτιμώ ότι είναι ένας μεγάλος πατριώτης. Από το λίγο που τον έχω γνωρίσει, γιατί τον έχω γνωρίσει κοντά. Ένας άνθρωπος πολύ επαρκής σε πολλά πράγματα. Τώρα από εκεί πέρα, αν πέτυχε στην πολιτική ή δεν πέτυχε, θα τον κρίνει η ιστορία και θα κρίνει και κάποια πράγματα τα οποία γίνονται. Αυτό που έχει σημασία και ήταν πολύ ωραία η πρωτοβουλία, πολύ ωραία η πρωτοβουλία ανθρώπων, νομίζω μεσολάβησε ο κύριος Αλευράς, ο Διονύσης Αλευράς, να τον φέρει στην αυτή και να παρουσιάσει το βιβλίο αυτό. Εκεί το πρώτο πράγμα το οποίο, να το ξεκινήσω από την αρχή, το πρώτο πράγμα το οποίο έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα και το οποίο ήταν μεγάλο φάουλ, ήταν η αίθουσα η οποία έγινε. Είναι δυνατόν μια διακδήλωση, ένα τόσο μεγάλο βεληνιακό πολιτικό πρόσωπο να γίνει τώρα σε ένα μικρό χώρο όπως ήταν η αίθουσα αυτή? Αυτό έχουν αναρωτηθεί πολλοί. Οι οποίοι δεν μπορούσαν να μπουν, οι οποίοι ήταν και στις σκάλες, οι οποίοι ήταν από κάτω και οι οποίοι θέλαν να ακούσουν κάποια πράγματα παραπάνω από το τέος πρόεδρο του Πασόκ. Το δεύτερο πράγμα το οποίο υπήρχε, και το δεύτερο πράγμα το οποίο σχολιάστηκε πολύ δυσμενώς στην πόλη, είναι αυτός, όλο το σύστημα αυτό είναι ένα σύστημα Πασόκ. Είναι δυνατόν το 80% της έδωσης να είναι Νέα Δημοκρατία? Τι γίνεται εκεί πέρα? Αυτό έχουν αναρωτηθεί πολλοί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή? Και το χειρότερο απ' όλα, στις προσφωνήσεις όλες, οι οποίες έκανε ο αγαπητός μου φίλος Διονύσης Αλευράς, που ξαναλέω, το αξίζω συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση, μια και την πήρε πάνω του, παρόλο τα μειονεκτήματα που είχε, λόγω χώρου που είπα και τέτοια πράγματα, που δεν ξέρω τι έχει γίνει για αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι στις προσφωνήσεις όλες που έκανε, προσφώνησε όλους, μέχρι και τον πρόεδρο της τοπικής, για να καταλάβετε που έχει φτάσει τώρα, εκεί η ιστορία. Της τοπικής κοινότητας, ναι. Της τοπικής κοινότητας, μέχρι τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και δεν προσφώνησε τον γραμματέα του Πασόκ. Και ρωτήκαν όλοι, τι έγινε, ρε παιδιά. Μήπως έχει γίνει μήπως έχει πάει ο Διονύσης, έγινε ξαφνικά και ο Διονύσης Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο φάουλ, νομίζω το ξέχασα εγώ, θέλω να πω πραγματικά, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο φάουλ σε μια έδωσα τέτοια, η οποία παρευρίσκεται ο γραμματέας του Πασόκ Μεσσηνίας, να μην το προσφωνεί σε αυτόν τη στιγμή, προσφωνεί σε όλους. Προσφωνεί σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχει μείνει ότι, όπως το είπε ο κ. Βενιζέλος, όπως είπες και εσύ για τον κ. Βενιζέλο, που είπε εκεί πέρα τι έγινε. Λέει περισσότερα δεξιά στελέχη γίνανε. Προφανώς αυτό οφείλεται και στην συγκυβέρνηση, είπε με τον Αντώνη Σαμαρά και την εκτίμηση που υπάρχει προς το πρόσωπό του. Αυτό το πράγμα το ξέρουν όλοι και το ξέρουν τι συμβαίνει. Αλλά εκτιμώ ότι και πολλοί από τους δεξιούς και πολλοί λόγω της κυβέρνησης που έκανε εκτιμούν και παραδέχονται τον κύριο Βενιζέλο. Αλλά νομίζω ότι και εκεί έπρεπε το στίγμα του Πασόκ να φανεί εκεί. Ναι, προφανώς. Και σου είπα, το μεγαλύτερο φάουλ ήταν αυτό το πράγμα το οποίο έγινε.
Λοιπόν, να δούμε πόσο υπάρχουν αυτές οι σχέσεις και σε τι βαθμό ακόμη. Τώρα, επειδή είπες για Πασόκ, να σε πάω στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, που βρέθηκε και αυτό στην Καλαμάτα. Είχαμε και τη συνέντευξή του. Και εδώ ουσιαστικά βλέπουμε ένα ορθάνυχτο ενδεχόμενο του κ. Κωνσταντινόπουλου για την περιφέρεια. Κοίταξε, με τον Κωνσταντινόπουλο, αυτό που έκανε, ανησύχησε την περιφέρεια. Παίρνει τον Κωνσταντινόπουλο να το κάνει τη συνέντευξη αυτή, τον αντιπρόεδρο της Βουλής. Mm-hmm. Τον Κωνσταντινόπουλο, να πούμε, τον βουλευτή της Αρκαδίας και αντιπρόεδρο της Βουλής. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Ένας νέος άνθρωπος και επιχειρηματίας, από τους πολύ καλούς και πολύ δυνατό όνομα στην περιφέρεια. Τον ρωτάς για την περιφέρεια. Τον ρωτάς για την περιφέρεια, στο αφήνει ορθάνυχτο το θέμα, γιατί δεν ξέρουμε, για το πιο πιθανό είναι να χάσει, να χάσει έδρα η Αρκαδία. Να κατεβεί βέβαια να βάσει τα ποσοστά του στην Αρκαδία προς τιμήν του. Γιατί θα μπορούσε να είναι στο επικρατείο. Που θα μπορούσε να είναι στο επικρατείο, να πάει κάπου στην Αθήνα προς τιμήν του και μετά, αν κρίνει αυτός, αυτό, να κατεβεί για την περιφέρεια. Όπως το έχουμε ξαναπεί. Αυτό το πράγμα σπάσανε τα τηλέφωνα. Σπάσανε τα τηλέφωνα από όλους τους χώρους. Ιδιαίτερα από το χώρο και την ομάδα του κύριου Τατούλη, που καταλαβαίνει ότι αν θα κατεβεί ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος επικεφαλής του Πασόκ στην Πελοπόννησο, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, δεν θέλω να αποτιμήσω τον Γιάννη τον Μπούτρουκα, το φίλο μου, αλλά δεν είναι Μπούτρουκας. Είναι πολύ δυνατός. Προσωπικότητα με δίσδυση όλους. Και πρόσχερα να σου προχωρήσω και παραπάνω εγώ. Όταν θα προχωρήσει, επειδή έχει κάνει κάποιες κουβέντες και κάποια πράγματα σε όλη την Πελοπόννησο και έχει πολύ μεγάλη αποδοχή, έχουν πέσει όλοι οι κέντρο-αριστεροί απάνω του στην Πελοπόννησο. Το όνομα που θα είναι, το όνομα που θα είναι εδώ πέρα, θα είναι επικεφαλής στη Μεσσηνία, ένα από τα ονόματα μάλλον, δεν ξέρω πώς είναι το που ακούγεται, ένα όνομα, θα είναι πάρα πολύ δυνατό όνομα. Θυμάσαι τότε ότι η ανατροπή που έγινε με τον Τατούλη ήταν το συνδετικό σύνδεσμο του Μαλαπάνης, ο συγχωρεμένος, που ήταν πολύ δυνατό όνομα τότε εκεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με ένα δυνατό όνομα στη Μεσσηνία, σίγουρα θα συσπυρώσει όλο το Πασόκ. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι θα αποδυναμώσει τον κύριο Τατούλη. Γιατί θα φανεί ότι κακά τα ψέματα, ότι αυτός ενδεχόμενα, δεν ξέρω ποιον θα κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνει και θα φτιάξει, γιατί μπορεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, μπορεί και ο ΣΥΡΙΖΑ να παίξει και με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλο ότι είναι τη μεγάλη αυτή που κάνει ο κύριος Σατούλης και η ομάδα του για να πάρει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο τη μεγάλη πίεση που κάνει, από ό,τι φαίνεται δεν είναι δίδυο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, το περιμένουμε και μετά τις εκλογές αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Κωνσταντινόπουλος θα είναι μια πολύ μεγάλη δυναμική, μια πολύ μεγάλη δυνατή λύση για να συσπυρώσει την κεντροαριστερά ολόκληρη. Καταλαβαίνεις ότι θα είναι ο δεύτερος. Με αυτόν τον τρόπο. Όπως το έχω ξαναπεί, όταν υπάρξει ενιαία υποψηφιότητα, δεν θα κατέβει ο Τατούλης, είναι σίγουρο αυτό. Όσο και αν λένε άλλοι τώρα τι γίνεται, μπερδέψανε το άλλο, κάτι τέτοια πράγματα, μέχρι και τον Καμπόσο τον μπερδέψανε να πάει την περιφερειάρχηση, λέει στο ψηφοδέλτιο του Τατούλη. Μέχρι εκεί φτάσαμε. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, ο καθένας ό,τι θέλει, λέει, ό,τι θέλει, γράφει και τέτοια. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε την κεντρική σκηνή, να έρθουμε και στα πιο τοπικά, γιατί έχουν και αυτά τα δικό τους ενδιαφέρον. Γιατί μέχρι πρότινος είχαμε τις πίτες. Τις ξέραμε πολύ καλά, ήταν στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων από το Γενάρη μέχρι, φτάναμε μέχρι και το Πάσχα, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα από ό,τι φαίνεται κηδίες, θα πάμε. Μνημόσυνα, ναι. Αυτά και τέτοια. Θα πάμε και τώρα σε ανάματα δέντρων τώρα. Πάμε στις εκλογές. Ναι. Τώρα βρήκαμε άλλο κόλπο. Θα ανάβουμε δέντρα μέχρι τις εκλογές. Τώρα θα λάβουμε δέντρα. Λοιπόν, θα ανάβουμε δέντρα μέχρι τις εκλογές. Είναι αυτό το πράγμα, αυτό είναι ωραίο κόλπο. Για να μπορούν τώρα κάποιοι να έχουν μια δημοσιότητα, ιδιαίτερα κάποιοι της αυτοδιοίκησης και παραπέρα, είναι όλοι πάλι στείνονται σε ένα δέντρο, στείνονται από εδώ και φωνάζουν τις κάμερες, εσείς φταίτε. Γιατί βέβαια και ο κόσμος, άμα παίξει σε ένα δέντρο, θέλει κι άλλο από τη γειτονιά δικιά του. Θέλει και το ένα, θέλει και το άλλο, θέλει και το άλλο. Στο τέλος, δηλαδή πρέπει να έχουμε μιλάμε με 10 κάμερες για τα δέντρα και να υπάρχουν κάθε δημοσιογράφος να βγάζει φωτογραφίες στα δέντρα. Και μετά φωτογραφίζονται. Και βγάζουν και τις φωτογραφίες στα Facebook, βγάζουν τις φωτογραφίες στα social media εκεί πέρα, διότι νομίζουν ακόμα ότι με τις εικόνες αυτές, είναι δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε ακόμα στην εποχή των εικονολατρών. Όπως είπε προχτές μία, να το πω δηλαδή, γιατί δεν είναι δικό μου αυτό, είπε η Μυρλένα Αποστολάκη,
του Πασόκ σε μια συζήτηση πολύ μεγάλη, προχτές που κάτι που γράφανε με τα Facebook και το ένα και το άλλο, και ανεβάζανε στα Instagram φωτογραφίες για τους πολιτικούς, λέω τώρα έτσι. Για τους πολιτικούς, λέω, οι οποίοι κάποιοι πάνε να ανάψουν και τον τζάκι σπίτι τους και, και στέλνουν φωτογραφία ότι άναψα τον τζάκι σπίτι μου. Ή ο άλλος πήγα και έχει φτιάξει γυναίκα μου, λέει, βαρελάκια. Ή έχει φτιάξει φασολάκια. Και τα ανεβάζει στο Instagram να του κάνουν οι άλλοι like από κάτω και τέτοια. Και καλά να τα ανεβάσει ένας απλός άνθρωπος που και αυτό είναι ξεφτύλα, αλλά η μεγαλύτερη ξεφτύλα είναι αυτή. Πηγαίνουν εκεί ή βάφουν κανένα πεζοδρόμιο, πάνε εκεί πέρα από φωτογραφία με το πεζοδρόμιο. Πάνε στο άλλο, φωτογραφία με το άλλο. Γιατί ρώτησα και κάποιον, του λέω, τι γελιότητες είναι αυτές, του λέω. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, η σύγχρονη επικοινωνιακή επικοινωνιολογία είναι αυτή, μου λέει, να βγάζουμε. Μας είπανε, μου λέει, να βγάζουμε φωτογραφίες παντού. Εδώ δεν καταλαβαίνουν ότι γελάει όλος ο κόσμος. Διότι είμαστε στην εποχή του, είπε η Μιρένα Αποστολάκη, σε αυτό που θέλω να σου πω τώρα, ότι είμαστε στην εποχή των εικονοκλαστρών. Όχι των εικονολαστρών. Δεν το έχει καταλάβει κανένας αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δεν έχει καταλάβει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Εικονοκλάστες. Οι εικονοκλάστρες και οι εικονολάτρες. Αυτό δεν είναι δικό μου. Και λέω ποιος το είπε και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Το είπε σε μια ομίγυρη εκεί του Πασόκ, σε μια συνεδρία που κάναμε με τον Πασόκ. Ήμουν ένα Αποστολάκη που δεν διεκδικεί και τίποτα, νομίζω τώρα. Και του εξήγησε τι γίνεται και ποια είναι τα μηνύματα που παίρνουν για αυτή την κοινωνία. Λοιπόν, τώρα. Το τι κάνουν αυτοί. Ο καθένας βάζει τη γυναίκα, τα παιδιά και γύρω-γύρω τους άλλους βάλετε, πατάνε like. Και εγώ πήρα το μεγαλύτερο like και εσύ πήρες εκείνο. Και εγώ πήρα τ' άλλο. Αυτή η ξεφτύλα της πολιτικής ζωής με τους εικονοκλάστρες. Για ξαναλέω. Έχετε γίνει εικονοκλάστρες, κύριοι. Δεν είστε εικονολάτρες. Έχει περάσει η εποχή. Λοιπόν, αυτή η ιστορία όλη έχει καταντήσει να έχει υπόψη σου ένας περίγελος της πολιτικής ζωής. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να σταθείτε. Ιδιαίτερα εσείς οι οποίοι κατέχετε και κάποιο αξίωμα να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και στο ύψος των θεσμικών σας ρόλων όλοι σε αυτό το θέμα. Αν έχετε να πείτε κάτι, μπορείτε να το πείτε, μπορείτε να βγείτε να το πείτε ευθαρσώς με σωστά πράγματα. Όχι πήγατε και φτιάξατε φασολάκια σπίτι σας ή ανάψατε το τζάκι ή βάψατε το κίνο εκεί ή πήγατε κόψατε τα χορτάρια εδώ και να φωτογραφίες και να κίνο και να τ' άλλο και να τ' άλλο. Αυτές είναι υποχρεώσεις σας για τους δρόμους και τα χορτάρια. Τα άλλα. Είναι για το σπίτι σας. Λοιπόν, θα κλείσουμε δύο θέματα της αυτοδιοίκησης. Το ένα έχει να κάνει με τη βιώσιμη πόλη και το συνέδριο το οποίο διεξήχθηκε στην Αθήνα. Το επόμενο θα σχολιάσουμε. Εγώ πριν πεις για την αυτοδιοίκηση, είδα και ένα σποτάκι της περιφέρειας που έπαιξε προχθές. Όχι σποτάκι, ένα αυτό. Ήτανε βίντεο. Για σποτ το πήγαινα. Ναι, αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πόσο το πλήρωσαν αυτό το. Αρκετά. Το θέμα. Δεν ξέρω πόσο το πλήρωσαν αυτό. Αρκετά. Το θέμα, αλλά αυτό που ήταν εκεί με τον Τζόρτζ, ένα Τζόρτζ. Mm-hmm. Να το δείξει, να το ξαναδεί ο κόσμο. Γιατί μπορεί να μην το έχει δει. Ένα Τζόρτζ που γυρίζει ο Ελληνικοπόνησο και βλέπει ο Τζόρτζ πάει εκεί. Πάει εκεί. Καλά, ο Νίκας τα είδε αυτά τα πράγματα. Αυτοί που το φτιάξαν, πώς νομίζουν, έχουν μπερδευτεί με τον Τζόρτζ Κλούνι. Γιατί να βάζανε τον Τζόρτζ Κλούνι να έκανε αυτή την κατάσταση, συμφωνώ. Βάλετε ένα μεγάλο δυνατό ηθοποιό του Χόλιγουντ να το κάνετε. Ο κύριος Τζόρτζ να πάει εκεί πέρα. Τώρα ο Τζόρτζ να πάει να γυρνάει και να κάνει. Δηλαδή αυτό εκτιμώ ότι έχει φύγει από τη φαντασία του οποιοδήποτε. Γιατί αυτό είχε φαντασία με τον Τζόρτζ. Τι άλλοι πως το δεχτήκαν, δεν υπήρχαν άλλες προτάσεις. Δηλαδή να πάω κι εγώ ο Νίκ, να μου πούνε ο Νίκ, να γυρίσω κι εγώ την Πελοπόννησο να γυρίσω εκεί πέρα. Να μου τζόλω κι ο ίδιος τον εαυτό μου. Μα έχει ξεφύγει το θέμα, σου είπα. Έχει ξεφύγει το θέμα γι' αυτό. Και λέω, ο Νίκας που είναι και συντηρητικός άνθρωπος, αυτό το Τζόρτζ και αυτά τα καραγκιουζιλίκια του Τζόρτζ, τα κατάλαβε. Το είδε. Να, ο Τζόρτζ. Ορίστε. Ο Τζόρτζ. Λες και έχουν φέρει τον Τζόρτζ Κλούνι, έχουν φέρει τον Μπραντ Πιτ. Μα. Όχι, κρύβεται ο Τζόρτζ να το κάνει αυτό, να το κάνουμε ένα επώνυμο ηθοποιό. Τι να πάω να πω, τι να πάω. Δεν ξέρω ποιο θα διαλέγει αυτά. Δεν ξέρω και πόσο πληρώθηκε αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να έχει πληρωθεί πολύ. Δεν είναι, πρέπει να είναι ηλίθιο αυτό που έχει φτιάξει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι γιατί πιο μεγαλύτερη ηλίθιο σαν και εμά, λέω. Μια αξιόλογη αυτή έκανε την προτασή του άνθρωπο και πολύ σωστά. Αυτό νόμιζε ότι είναι το ωραίο. Δεν ξέρω αν έχει κάνει άλλε προτάσει για να το κάνει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, το Τζόρτζ με την Τζορτζίνα και με αυτά τα πράγματα αυτά.
Ξαναλέω, έχει μπερδέψει ο Νίκας τον Τζορτζ Κλούνι με το αυτό. Και καταλήγω τώρα σε αυτό το πράγμα που είπες με τη βιώσιμη πόλη. Τη βιώσιμη πόλη που συνεχίζει να παρουσιάζει το έργο της και το ένα και τα άλλα και τέτοια πράγματα για αυτά. Το έκτοτε συνέδριο, αν δεν κάνω. Το συνέδριο και αυτά τα αυτά. Εκτός από το συνέδριο. Στη βιώσιμη πόλη είναι ο κ. Καφαντάρης πρόεδρος, έτσι. Ο κ. Καφαντάρης πρόεδρος και ο διευθυντής της βιώσιμης πόλης είναι πάλι από τη Μεσσηνία. Στη Μεσσηνία δεν έχει γίνει τίποτα. Όπως δεν γίνει τίποτα για την ΚΕΔΕ. Τα είχα πει την άλλη φορά. Γενικός γραμματέας ο κύριος Καβαντάρης. Γενικός γραμματέας 8 χρόνια ο κύριος Καβαντάρης. Τίποτα. Πουθενά. Πουθενά. Κύριος Καβαντάρης. Θα τα πούμε. Όσον αφορά τη βιώσιμη πόλη και τι γίνεται στη βιώσιμη πόλη, το ρεπορτάζ και η έρευνα συνεχίζεται. Θα δούμε ποιο είναι το νόμιμο σε λίγες μέρες και ποιο είναι το ηθικό. Θα δούμε. Πάμε να κλείσουμε με. Γιατί η Καηλία ηθικό έλεγε είναι. Νόμιμο έλεγε ότι είναι. Πάμε να κλείσουμε με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Άρχισαν τα όργανα συνεδρίαση λόγω της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου του ΣΤΕ για τον νόμο Θεοδωρικάκου. Αλλά μία από τα ίδια στο ΠΕΣΥ, με πολύ γκρίνια, με διακοπές, με εντάσεις, με αρκετά τα οποία έγιναν. Να πούμε ότι δεν έγινε η πρώτη συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό, γιατί δεν υπήρχε απαρτία. Το είχαν ανακοινώσει αυτό οι μειοψηφίες. Ακολούθησε μία δεύτερη συνεδρίαση. Πολλές ενστάσεις κατά του προσώπου του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα, πέρασε το συγκεκριμένο θέμα με 20-20 με την ψήφο του Προέδρου. Να μην συζητηθεί το θέμα, γιατί ενισχυμένη η ψήφος του Προέδρου. Θυμόμαστε τα όσα έχουν γίνει και σε άλλους Δήμους. Υπάρχει μια χαρακτηριστική. Θέλω να σε κρατήσω λίγο. Θέλω να σε κρατήσω λίγο, γιατί υπάρχει μια χαρακτηριστική αιχμηρή παρέμβαση, όπως πάντα, από τον Γιώργο Πουλοκέφαλο. Να τη δούμε και να επανέλθουμε να κλείσουμε. Ωραία. Μέχρι να ετοιμάσουμε το βίντεο. Γιατί... Αυτό που έχω να σου πω. Ναι. Σε συνδυασμό με αυτά τα πράγματα, πρέπει οπωσδήποτε ο κόσμος αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζει και αυτό το πράγμα που βλέπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν μας. Πρέπει οπωσδήποτε να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να αλλάξει. Ευτυχώς που έχουν μείνει 8 μήνες, 10 μήνες ακόμα, 6 μήνες πριν τις εκλογές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να αλλάξει και πρέπει να καταλάβουν και οι δύο, και ο κύριος Στατούλης και ο κύριος Νίκας, ότι δεν αναπροσφέρανε το προσφέρανε. Λοιπόν, και πρέπει... θα το δεις ακριβώς στο επόμενο, πώς περιγράφεται. Και επειδή ξέρουμε μια περίληψη της απόφασης, η οποία δημοσιεύτηκε. Δεν ξέρουμε την απόφαση, στο σύνολό της. Δεν γνωρίζουμε το σκεπτικό. Εγώ επικοινώνησα και σήμερα με το Υπουργείο και εν ώψη αυτής της συνεδρίασης. Δεν έχει πάει η καθαρογραφή της συγκεκριμένης απόφασης. Δεν μπορεί να ακούγεται ότι σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και να διατυπώνονται απόψεις οι οποίες να βάζουν σε αμφισβήτηση την ίδια την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Χρησιμοποιώντας ότι δεν καθαρογράφηκε και περιμένουμε νομοθετική ρύθμιση. Την είδαμε την νομοθετική ρύθμιση, κύριε Περιφερειάρχη, μη φεύγετε, και για το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας. Την νομοθετική, πώς έγραψε η κυβέρνηση στα παλαιά της υποδήματα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας. Τέτοια περιμένουμε, εννοείται. Εάν έχετε την παραμικρή υποψία ότι η απόφαση την οποία λάβαμε για την λήξη της συνεδρίασης είναι λάθος, έχετε κάθε δυνατότητα να προσφύγετε και κατά αυτής. Αυτό που γίνεται τώρα μιλάμε για μια εκτροπή στο συλλογικό μας όργανο, το οποίο από την αρχή δεν ξεκίνησε καλά και πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, είναι θέμα συλλογικής ευθύνης εδώ πέρα όλων μας. Αν θέλουμε να κρατήσουμε ψηλά και στο κύρος του που το αρμόζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ή διαφορετικά να το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Τελεία και παύλα. Ή θα μάθουμε να λειτουργούμε ή διαφορετικά όχι. Κύριε Ματέζο, νωρίτερα από εσάς έχουν περάσει κι άλλοι από τη θέση. Σεβόντουσαν όμως, να ξέρετε, τις δημοκρατικές διαδικασίες. Εγώ προσωπικά σας λέω ότι πάνω απ' όλα άφηνα το κομματικό μου σακάκι απ' έξω, εκεί που είστε τώρα εσείς ήμουν εγώ. Το κομματικό μου σακάκι απ' έξω και λειτουργούσα εδώ μέσα σαν πρόεδρος του Συνόλου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν είναι πρόεδρος της πλειοψηφίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κρατήστε εσείς τον κύριο σας. Και εγώ είχα τότε απέναντί μου έναν αυταρχικό, τον Πέρτο Τατούλη, και εσείς πιθανόν έχετε έναν αυταρχικό, τον κύριο Νίκα. Όμως διατηρήστε την αξιοπρέπειά σας, αν θέλετε να διασωθεί, να περάσει την ιστορία. Από τις εξαιρετικές τοποθετήσεις ο Γιώργος Πουλοκέφαλος, λοιπόν, για μία ακόμη φορά. Μπράβο, Γιώργη Πουλοκέφαλε. Τα λέει τα πράγματα με το όνομά του, αλλά
Εγώ θέλω να πω να επισημάνω κάτι άλλο που είδα. Περισσότερο μπράβο στον Πετράκο, ο οποίος κατάλαβε τι γίνεται. Ο Θανάσης Πετράκος έδραβε για ποια δικαιοσύνη μιλάμε. Για δικαιοδορίτη. Σήμερα γέλαγε. Λέει δικαιοσύνη, ναι, σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Και στο πω παλιά Καλαμάτα, στη δικαιοσύνη σεβόσαστε. Αλλά βγάλατε άλλο νόμο μετά για δικαιοσύνη. Και πάλι προσφυγή ένωση για το πω παλιά Καλαμάτα και βλέπουμε που έχει πάει η ελιά Καλαμών. Που έχει πάει η ελιά Καλαμών, τι τιμή έχει. Λοιπόν, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ποια δικαιοσύνη. Βγάζει δικαιοσύνη μια απόφαση, εσείς βγάζετε μια τροπολογία μετά, την αλλάζετε. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά και η τοποθέτηση, πολύ σωστά το έπιασε ο Θανάσης ο Πετράκος, γιατί αυτό είναι το μείζον θέμα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι αυτό που είπε ο Πουλοκέφαλος. Ένα αυταρχικό πατατούλι και ένα αυταρχικό νίκα. Γι' αυτό σας λέω κύριε, κουράσατε. Γι' αυτό που είπε να το κλείσουμε το μαγαζί, αυτό λέει και ο κόσμος. Αυτό λέει και ο κόσμος. Όποιος βλέπει αυτό το πράγμα, λέει τι χάλι είναι αυτό. Αυτή είναι η Πελοπόννησός μας. Αυτοί είμαστε οι Πελοποννήσοι. Αυτοί είμαστε. Δεν μας αρμόζει ρε παιδιά τέτοια ξεφτύλα. Δεν μας αρμόζει τέτοια ξεφτύλα. Τη διαμάχη και την κόντρα του Νίκα με τον Τατούλη δεν μπορεί να την πληρώνουμε όλοι μας. Δεν μπορεί να την πληρώνουμε όλοι μας. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Και τελειώνω με τους κολοκλάστρες και τους κολοκλάστρες και τους κολοκλάτρες. Αυτό που ήθελα να σα πω προηγουμένως, ότι πάρα πολλοί από αυτούς. Οι οποίοι πάνε και βγάζουν φωτογραφίες με selfie και τέτοια πράγματα δίπλα από τον Δήμαρχο. Πάνε στον Δήμαρχο, μπαμ, μια φωτογραφία. Να, είναι για τον Δήμαρχο. Και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί, ποιοι μου καταγγέλανε. Ο άνθρωπος ο οποίος σταμάτησε και ακύρωσε το θέμα με το αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας, είναι ο πρώτος ο οποίος πάει και βγάζει, ο οποίος δεν ψήφισε το αντιπλημμυρικό, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάει και βγάζει φωτογραφίες με το Δήμαρχο. Και ρωτώ τον Δήμαρχο, κύριε Δήμαρχε, έχεις καταλάβει οι υπόλοιποι 19 που ψηφίσανε τι είναι οι λυθοί, γιατί αυτό μου μεταφέρουνε. Οι υπόλοιποι οι οποίοι συνταχτήκαν με την άποψη δική σου και την άποψη των επιστημόνων, οι υπόλοιποι, υπόλοιποι της αντιπολίτευσης κάνουν και αντιπολίτευση, έχουν ένα άλοθη. Αυτός που λέει ότι είναι δικός σου και τον βγάζεις και φωτογραφίζεται, αυτός ο γραφικός ο οποίος φωτογραφίζεται δίπλα σου συνέχεια και χαχα και χαχού και έχει γίνει ο εκδεξιών σου και ο κολλητός σου και λέει ότι μπορεί να σε καθοδηγεί κιόλας, ότι από αυτόν έχασε το αντιπλημμυρικό η Καλαμάτα, πώς αισθάνονται οι υπόλοιποι όλοι. Οι υπόλοιποι όλοι δημοτικοί συμβούλοι σου, κύριε Δήμαρχε, κύριε Θανάση Βασιλόπουλε, πώς αισθάνονται. Δεν αισθάνονται ηλίθιοι. Που άκουσαν τη συμβουλή σου, ενώ αυτός, μην πω τη λέξη, και σε αυτό και τον έχεις εκεί και βγάζεις φωτογραφίες. Ντροπή, 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 επιτέλους ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες, το δικό του θέμα είναι εκεί. Τώρα τι γίνεται, σε γλύφει γύρω-γύρω, λοιπόν. Επειδή δεν υπάρχει άλλος υποψηφίος. Πάμε να ολοκληρώσουμε. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εικονοκλάστρες και εικονολάτρες. Το λέω για να το ξέρεις. Ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που είπε η Μιρένα Αποστολάκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νίκο Μπελογιάννη. Πάμε στα υπόλοιπα και είναι πολλά αυτά της καθημερινότητας. Διστακτική είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία καταναλωτές ό,τι αφορά στα κουπόνια με τη χορήγηση των οποίων η κυβέρνηση επιχειρεί ανάσχεση της κρίσης και των επιπτώσεων των ανατιμήσεων παντού. Από το νέο έτος και συγκεκριμένα από το Φεβρουάριο έρχεται το Food Pass, το νέο μέτρο έναντι στην ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά. Πρόκειται για ένα βοήθημα που θα διαρκέσει 6 μήνες μέχρι τον Ιούλιο και θα ενισχύσει τις αγορές των νοικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης σε σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων όπως φούρνη, μίνι μάρκετ, τοποροπολία, κρεοπολία, ιχθυοπολία και γαλακτοπολία. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που υπάρχει, η σχετική ρύθμιση για το επίδομα του Food Pass θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και θα ψηφιστεί πριν από τα Χριστούγεννα, πιθανότατα και την Τετάρτη, με τους πολίτες ωστόσο να είναι διστακτικοί. Δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ σωστό σαν πρακτική. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά καθόλου. Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι κοροϊδία τώρα που λέει τώρα θα κάνει 10% στα τρόφιμα και στα τέτοια. Δηλαδή πρέπει να πάρεις 440 για να σου αφαιρέσει τα 40 ευρώ. Αυτά είναι κοροϊδία. Είναι μια έμεση χρηματοδότηση των εταιριών. Δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω είναι κομπίνα. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι, το είχαν ανεβάσει τις τιμές πριν γίνει αυτό το πατατράκ, τώρα να πούμε. Και έπειτα τώρα μας λένε ότι είμαστε στο κλάθι της νοικοκυράς. Άρα.
Βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων που τίθεται, οι δυνητικοί ωφελούμενοι σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνουν περί τα 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά εκ των 4,1 εκατομμυρίων νοικοκυριών με περίπου 8,5 εκατομμύρια μέλη. Η ενίσχυση ανέρχεται για τους 6 μήνες σε 312 ευρώ για την οικογένεια με δύο παιδιά, 192 ευρώ για ένα ζευγάρι, ενώ μια πολύτεκνη οικογένεια με 4 ανήλικα τέκνα λαμβάνει 432 ευρώ. Το συνολικό κόστος του μέτρου για τους 6 μήνες εκτιμάται σε 650 εκατομμύρια ευρώ, όμως οι περισσότεροι πολίτες είναι τουλάχιστον δύσπιστοι και ζητούν πιο δραστικά μέτρα. Εγώ πιστεύω καλύτερα οι προσφορές. Καλύτερα με τις προσφορές. Είναι πολύ καλύτερα. Να μειωθεί ΦΠΑ, ας πούμε, στα τρόφιμα, στα βασικά είδη, για να βοηθεί ο κόσμος. Χρειάζεται γενικά το ΦΠΑ, πρέπει να μειωθεί και άλλο στην εστίαση, για να μπορέσουν να δουλέψουν και τα μαγαζιά. ΦΠΑ, ναι, και μείωση των τιμών. Πρώτα απ' όλα είναι πολλοί κόσμος τώρα που δεν θα φάει χριστουγεννιάτικο τραπέζι, να πούμε. Πάρα πολύ. Είναι πολλοί κόσμος που παίρνει 200 ευρώ το μήνα, να πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν, πώς θα περάσουν. Να αλλάξει κυβέρνηση. Να μπουν σε μια σειρά. Αυτά από τους πολίτες. Πάμε να δούμε όμως πώς αναλύεται και σε επίπεδο πολιτικής η όλη κατάσταση και αυτό. Γιατί μέσα στην εβδομάδα δρομολογούνται και σε επίπεδο ψήφισης τελευταίες λεπτομέρειες. Την Τρίτη αναμένεται να κατευθεί στη Βουλή η νομοθετική διάταξη για το Market Pass, αν τελικά ονομαστεί έτσι, το επίδομα για αγορές τροφίμων από τα σούπερ μάρκετ, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Υλοποιείται άμεσα έτσι ώστε να ανοίξει η πλατφόρμα μέσα Φεβρουαρίου και τέλος Φεβρουαρίου να γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις. Πρώτο κρατούμενο. Δεύτερον, τι αφορά. Αφορά για 6 μήνες από το Φεβρουάριο του 2023 μέχρι και τον Ιούλιο του 2023 την ενίσχυση 10% των αγορών νοικοκυριών σε είδη πρώτης ανάγκης και όχι μόνο τρόφιμα, οτιδήποτε σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις τις οποίες θα ονομάσω. Είναι παντοπολία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, καταστήματα ζαχαροπλαστικής, καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, αρτοπία και διάφορα άλλα καταστήματα τροφίμων και οι λαϊκές αγορές. Είναι και οι λαϊκές αγορές. Αυτοί όλοι πρέπει να διαθέτουν όμως POS. Όλοι αυτοί είναι κωδικοί κατηγορίας εμπόρου. Το γνωρίζουν πολύ καλά οι συμπατριώτες μας. Όπως διευκρινίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, το Market Pass είναι ανεξάρτητο από την επιταγή ακρίβειας. Αυτά καλύπτουν, για να ξέρετε, 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά από τα 4,1, δηλαδή το 80% των συμπατριωτών μας. Να το πω και σε όλους ατόμων, 8,5 εκατομμύρια μέλη από τα 10,4. Ναι. Είναι σημαντικό, όπως ανέφερε ο κύριος Σταϊκούρας, ότι το ποσό θα πιστώνεται ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας στην κάρτα κάθε μήνα. Και αν το ποσό δεν χρησιμοποιηθεί, δεν θα χάνεται, αλλά θα μετακυλείεται στον επόμενο μήνα. Κάθε μήνα, αν δεν χρησιμοποιήσεις ένα μήνα αυτό το ποσό, μετακυλείεται στον επόμενο μήνα. Δεν χάνεται. Μάλιστα. Αν επιλέξει ο πολίτης να μην χρησιμοποιήσει την κάρτα, αλλά να βάλει τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό και να τα κάνει ό,τι θέλει, τότε θα λάβει το 80% αυτού του ποσού και οι αναλήψεις θα γίνουν, αν θέλετε, η καταβολή του ποσού θα γίνεται δύο φορές, μία φορά το Μάρτιο και μία φορά τον Ιούνιο-Ιούλιο. Πέρα αυτών, μία σημαντική εξέλιξη έχει να κάνει και με την παράταση πληρωμής στα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2023, η οποία θα ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα. Μετά τώρα τη γρήπη που ταλαιπώρησε ήδη πάρα πολλά παιδιά, αλλά και ενήλικες, η εξέταση του κορονοϊού προβληματίζει τους ειδικούς στη Μεσσηνία. Με χαρακτηριστική να είναι η εικόνα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, η οποία είναι μια εικόνα πίεσης. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οι ιώσεις και η γρήπη στα σχολεία είναι πιο συχνές από ποτέ, με τον προβληματισμό της επιστημονικής κοινότητας έντονο και τους ειδικούς να υφιστούν σε όλους την προσοχή. Η παιδιατρική έχουμε μια αυξημένη κίνηση. Καλά αντιμετωπίζονται βέβαια τα περιστατικά. Και στις παθολογικές κλινικές, αλλά και στην κλινική COVID αυτή την εποχή έχουμε αρκετούς νοσηλευόμενους και αρκετούς που προσέρχονται και στα επίγοντα. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι στην κλινική COVID αρκετά περιστατικά είναι βαριά. Κάτι που το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, πολύ έντονα, αυτό σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει, ιδιαίτερα οι μεγάλοι άνθρωποι και οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, να αποφύγουν την επαφή τους με τον ιό. Δεν έχει εξασφαλίσει κανείς την ελαφρά νόσηση, είναι προφανές. Ασφαλώς ο εμβολιασμός βοηθά στην ελαφρά νόσηση. Γενικότερα είναι μια πιεστική συνθήκη για το νοσοκομείο.
στο οποίο αυξάνονται οι νοσηλίες με κορονοϊό, με τον προβληματισμό να κυριαρχεί, αφού στο ίδιο πλάνο παραμένει και η γρίπη. Διαφαίνεται τις τελευταίες μέρες ότι μάλλον η γρίπη θα μειωθεί. Βέβαια, έχουμε αύξηση στα περιστατικά COVID. Αυτά θα σας έλεγα ότι είναι κλεψίδρα. Όποτε το ένα μειώνεται, αυξάνεται το άλλο. Όποτε το ένα αυξάνεται, μειώνεται το άλλο. Είναι κάπως έτσι λειτουργεί COVID με γρίπη αυτή τη στιγμή. Για τον, τι προσλαμβάνουμε εμείς στο νοσοκομείο. Όλοι μας σε κλειστούς ιδιαίτερα χώρους, εκτός νοσοκομείου, δεν μιλώ για το νοσοκομείο, σε κλειστούς χώρους πρέπει να είμαστε με μάσκα. Παρέχει μια προστασία η μάσκα και από την γρίπη και από τις άλλες ιώσεις. Και από την COVID. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προστατευτούμε και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που είναι ευπαθείς. Τώρα να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Σε ένα διεθνές αεροπορικό κέντρο μετατράπεται η Ανδραβίδα, αφού το ελληνικό Top Gun εκπαιδεύεται στην 117 πτέρυγα μάχης από σύγχρονους εξομοιωτές πτήσεις που κατασκευάστηκαν από μηχανικούς πολεμικής μας αεροπορίας. Νέα εποχή στην αεροπορική εκπαίδευση της πολεμικής αεροπορίας με 10 εξομοιωτές πτήσεις Made in Greece. Το κέντρο αεροπορικής τακτικής στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα που εισάγει την αεροπορική εκπαίδευση της πολεμικής αεροπορίας στη νέα εποχή εγκαινίασε προημερών ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος μαζί με την ηγεσία του ΓΕΘΑ και της πολεμικής αεροπορίας. Πολύ σπουδαίο αυτό το έργο. Εγκαινιάσαμε εδώ με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό ΓΕΑ. Την μοίραση θετικής εκπαίδευσης εδώ στο ΚΕΑΤ, στην Ανδραβίδα, και μόλις είχαμε την ευκαιρία, την εμπειρία μάλλον, να δούμε τους νέους ικάρους να εκπαιδεύονται στους προσομοιωτές αυτού του κέντρου, προσομοιωτές που δημιουργήθηκαν με πρόνοιες και δυνατότητες της πολεμικής αεροπορίας. Δηλαδή, όλο αυτό είναι κατασκευασμένο από στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, για τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, τους χειριστές των μέσων της πολεμικής αεροπορίας, και αυτό μόνο κάνει το επίτευγμα ιδιαίτερα σημαντικό από μόνο του. Μια μικρή ομάδα εξειδικευμένων στελεχών κατάφερε να στήσει εκ του μηδενός στη βάση της Ανδραβίδας ένα πρότυπο κέντρο εκπαίδευσης με 10 εξομοιωτές πτήσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη δημιουργία και ειδικού λογισμικού που θα εξυπηρετεί ακόμα περισσότερες ανάγκες στο μέλλον. Το ελληνικό Top Gun, με το μυαλό και τις προσπάθειες λιγοστών στελεχών της αεροπορίας και όχι μόνο, έχει πρωτοπορήσει και σκοπεύει να ξεχωρίσει το επόμενο διάστημα σε ολόκληρη την Ευρώπη με το επόμενο βήμα που ετοιμάζει. Εδώ λοιπόν εκπαιδεύονται οι νέοι πιλότοι που θα στελεχώσουν τα νέα μέσα ενδεχομένως, αλλά και τα υπάρχοντα της πολεμικής αεροπορίας σε συνεργασία με στοιχεία των λοιπόν κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, του στρατού ξηράς εδώ. Είναι η διακλαδικότητα για την οποία λέμε πολλά, την αποδεικνύουν όμως στην πράξη τα στελέχη. Στη σκοτεινή αίθουσα του υπερσύγχρονου κέντρου εκπαιδεύονται πλέον οι αυριανοί υπτάμενοι των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και σύντομα των νεοαποκτηθέντων γαλλικών Ραφάλ F-3R, των επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι ή οποιοδήποτε άλλου πτητικού μέσου μπορεί να λάβει μέρος σε επιχειρήσεις. Αγροεφόδια τροπής. Σε έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων καλύπτουμε τις καλλιεργητικές σας ανάγκες. Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, αδευτικά συστήματα, γεωργικά μηχανήματα, πατατόσποροι, μελισσοκομικά και οτιδήποτε χρειάζεται ο παραγωγός. Στα φυτωρία μας θα βρείτε παράλληλα τις καλύτερες προτάσεις για καρποφόρα, καλοπιστικά φυτά και εναλλακτικές καλλιέργειες. Άριστη σχέση, ποιότητα τιμής. Εξειδικευμένες συμβουλές. Αγροεφόδια τροπής. Πάντα δίπλα στον παραγωγό. Δημοτική επιχείρηση Ίδρυυσα Αποχέτευση Τρίπολης. Χρόνια πολλά, ήδη στην υπηρεσία των συνδημοτών μας, των συμπολιτών του Δήμου Τρίπολης, για σταθερή και ασφαλή Ίδρυυσα Αποχέτευση. Μέλημά μας μοναδικό, η άμεση επίλυση κάθε σχετικού προβλήματος ή αιτήματος και η άριστη σχέση με τους καταναλωτές μας. Αυτή η σχέση μας επιτρέπει να ευχηθούμε καλές γιορτές και καλή χρονιά, με υγεία και όμορφες στιγμές σε όλους. Βολβή, η βρώσιμη θησαυρή της αρκαδικής γης. Βολβή Τρίπολης, με ρίζες στην αρχαιότητα.
ξεχωρίζουν για τις φαρμακευτικές ιδιότητες και τα θρεπτικά συστατικά που τους καθιστούν διατροφικά πολύτιμους. Νόστιμοι σε κάθε μαγειρική τους παραλλαγή. Ο αρκάς παραγωγός Χρήστος Μπυράτσης φέρνει στο πιάτο σας ένα μοναδικό superfood. Το προϊόν είναι βιολογικότατο. Είναι καθαρό. Είναι αυτό, δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο καλλιέργεια, είμαι ο μοναδικός. Βιολογική βολβή Τρίπολης και πώληση σπόρων με την φροντίδα του παραγωγού Χρήστου Μπυράτση. Πάμε στην ενημερωσή σας με τα ζητήματα της Αρκαδίας και στην άκρη της σύνθεσης μας έχουμε τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη στο Μινά Αρτοπούλο. Καλησπέρα. Θέμη, καλησπέρα. Η εβδομάδα ξεκινά και ουσιαστικά σε αυτήν καταγράφονται οι ανταλλαγοί πυρών μέσα από τις ανακοινώσεις των δύο αυτοδιοικητικών, του Δημάρχου, του Κώστα Τζιούμη και του κυρίου Γιάννη Σμυρνιώτη. Ακριβώς. Είναι η συνέχεια των όσων είπαμε την Παρασκευή στο Δελτίο. Το μεσημέρι της Παρασκευής ο κύριος Μυρνιώτης ανακοίνωσε επισήμως την υποψηφιότητά του. Ακολούθησε μία απάντηση από τον Δήμαρχο της Τρίπολης, τον κύριο Τζιούμη, όπου ουσιαστικά λέει ότι ο κύριος Σμυρνιώτης έρχεται από το παρελθόν και με παλιά υλικά θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούριο, ενώ κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει. Και του θυμίζει ότι ιτήθηκε και στις νομαρχιακές εκλογές κατά το παρελθόν όταν ήταν υποψήφιος νομάρχης, αλλά και στις δύο από τις τρεις αναμετρήσεις στον Δήμο της Τρίπολης. Και βέβαια παραθέτει ο Δήμαρχος Τρίπολης και μία σειρά από έργα τα οποία είτε ήδη τρέχουν, είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε έχουν δρομολογηθεί από τη Δημοτική Αρχή, όπως είναι η ανάπλαση της πλατείας Αγίου Βασιλείου και άλλων πλατειών στην Τρίπολη και σε χωριά του Δήμου. Έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν στο πνευματικό κέντρο, στο παλαιό Δημαρχείο της Τρίπολης και μια σειρά από άλλα έργα, γιατί μιλάμε για μακροσκελής ανακοινώσεις, Θέμη. Και ακολούθησε η ανταπάντηση του κυρίου Σμυρνιώτη, όπου κατηγόρησε τον Δήμαρχο για έπαρση και για εκνευρισμό και του είπε ότι ούτε εσύ είσαι κάτι καινούργιο, γιατί είσαι στα δημοτικά πράγματα από το 1998 και μετά. Και από εκεί και πέρα ο κ. Μυρνιώτης είπε ότι ο Δήμαρχος αυτοθαυμάζεται την ίδια ώρα που η Τρίπολη μαραζώνει. Με λίγα λόγια, Θέμη, 10 μήνες πριν φτάσουμε στις εκλογές, τα πυρά πάνε και έρχονται. Προφανώς όλα αυτά τα οποία είπα τώρα και άλλα τόσα θα τα ακούσουμε πολλάκις και κατ' επανάληψη μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, αφού ουσιαστικά μιλάμε για τους δύο βασικούς διεκδικητές της Δημαρχίας Τρίπολη. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα και περιεχόμενο, θα λέει κανείς, για να συζητήσουμε και η συνέχεια. Πάμε όμως εμείς να δούμε λίγο την διάσταση στον χώρο της υγείας και από αυτά που εκφράζουν οι συμβασιούχοι καθαριότητας του Παναρκαδικού. Ναι, υπάρχει μια ανακοίνωση, διότι στο τέλος του 2022 λήγουν οι συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Αυτό το οποίο αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους είναι ότι επανέρχονται οι εργολάβοι, οι ιδιώτες, με κόστος το οποίο είναι πολύ υψηλότερο από όσο κόστιζαν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Και αυτό το οποίο λένε και έχει αξία, Θέμη, είναι ότι ενώ έβαλαν πλάτη σε όλη την περίοδο της πανδημίας, όπου ξέρουμε πως τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία συνολικά στη χώρα, αλλά αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε και το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, βίωσε πολύ δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ενώ έβαλαν λοιπόν πλάτη σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο μέσα στον κορονοϊό, έρχονται τώρα και ουσιαστικά χάνουν την εργασία τους. Και επιπλέον αυτό το οποίο συμπληρώνουν, και στην ουσία έχουν δίκιο, είναι ότι
Ναι, μεν είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, αλλά καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Διότι όταν ένας άνθρωπος έχει συμβάσεις από το τέλος του 18 μέχρι και το τέλος του 22 συνεχόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είναι προφανές ότι καλύπτει πάγιες ανάγκες. Αλλά έτσι όπως είναι οι νόμοι του κράτους αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν. Κρατάμε και αυτό το ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό και δεν υπάρχει μόνο φυσικά στο πανεργατικό, υπάρχουν σε μία σειρά από νοσοκομεία και υγειονομικές δομές της χώρας. Ερχόμαστε όμως και στα των ημερών. Ήρθε, προσθέθηκε το Σαββατοκύριακο και το Χριστουγεννιάτικο χωριό στην Τρίπολη. Οι εικόνες. Ναι, το Χριστουγεννιάτικο χωριό ουσιαστικά ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του το βράδυ της Κυριακής. Βέβαια, είχε διαμορφωθεί εν πωλής από τις προηγούμενες ημέρες, μπήκαν οι τελευταίες πινελιές. Βλέπουμε μια ψίδα στην είσοδο του Χριστουγεννιάτικου χωριού, η οποία είναι φωτιζόμενη και είναι ένα σημείο που θέλουν όλοι να το επισκεφθούν για να βγάλουν και φωτογραφίες. Είναι ένα σημείο στο χωριό που προσελκύει αρκετό κόσμο. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει διαφορετικά στοιχεία συγκριτικά με άλλες χρονιές. Υπάρχει και ένα σκηνικό κινηματογραφικό που με χιονισμένα τοπία, υπάρχουν χιονισμένα τεχνητά δέντρα και μια εικόνα χειμωνιάτικη και χριστουγεννιάτικη στο κλίμα της εποχής, παρά το γεγονός βέβαια ότι ο καιρός είναι εκ διαμέτρου αντίθετος. Η Τρίπολη έχει πλέον στολιστεί συνολικά και έχει μπει σε, κανονικούς ρυθμούς γιορτινούς. Το Χριστουγεννιάτικο χωριό θα είναι ανοιχτό για τις επόμενες περίπου 16-17 ημέρες και θα έχει και πάρα πολλές δράσεις το επόμενο διάστημα και για τα μικρά παιδιά. Μινά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, ο Μινάς Αρτόπουλος, ο οποίος μας περιέγραψε το σκηνικό της ενημέρωσης. Και συνεχίζουμε εμείς στην Αρκαδία, καθότι στο Πολεμικό Μουσείο της Τρίπολης πραγματοποιείται η εκδήλωση ιστορικής αναδρομής με τίτλο «Τα Χριστούγεννα των Πολέμων». Μια ιστορική αναδρομή στα παιδιά των μαχών του 20ου αιώνα κατά την περίοδο του 12ημέρου παρουσιάζει το παράρτημα Τρίπολης του Πολεμικού Μουσείου στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο «Τα Χριστούγεννα των Πολέμων». Σε αυτή την εκδήλωση θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή σε μέρες των Χριστουγέννων κατά τη διάρκεια πολέμων και θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στον Μακεδονικό Αγώνα, στους Βαλκανικούς Πολέμους, στη Μικρά Ασία, στο 1940 και θα ολοκληρώσουμε με την επέτειο που είχαμε του ολοκαυτώματος των Καλαβρίτων, που και αυτή η ημέρα, αν και δεν είναι ακριβώς τα Χριστούγεννα, είναι 13 Δεκεμβρίου, η επέτειος αμαύρωσε όμως τα Χριστούγεννα του 1943 και τον κόσμο της περιοχής. Και γενικότερα όλο τον κόσμο, όλη την ύπαρξη, όλους τους ανθρώπους του κόσμου, γιατί μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή ένα ολοκαύτωμα μιας περιοχής, είναι κάτι οδυνηρό για την γενικότερη κοινωνία, τη συμφυλή ολόκληρης. Στο εκθετήριο θα φιλοξενούνται δύο έργα της ζωγράφου Μαριλή Ξαγά από τη συλλογή της «Δια την Ορθοδοξίαν». Τα έργα πλέον δεν ανήκουν στην ίδια, είναι στην κατοχή ανθρώπων οι οποίοι είναι φίλοι του μουσείου και με πολύ χαρά και καλή διάθεση θα μας τα διαθέσουν για την συγκεκριμένη εκδήλωση, γιατί είναι στο πνεύμα το εκκλησιαστικό. Η εκδήλωση επίσης πλαισιώνεται με ύμνους των Χριστουγέννων, τους οποίους θα αποδώσει η χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Τρίφωνα Τρυπόλεως και θα μας βάλουν έτσι και στο εκκλησιαστικό πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από την ημνολογία των ημερών. Μια ακόμη ξεχωριστή εκδήλωση που επίσης θα φιλοξενηθεί στους χώρους του Πολεμικού Μουσείου της Τρίπολης παρουσιάζει ενδυμασίες σημαντικών προσώπων τόσο της πολιτικής όσο και οπλαρχηγών της Ελληνικής Επανάστασης. Θα αναπτύξουμε μία αίθουσα από την επόμενη μέρα της εκδηλώσεως. Αυτό θα το κάνει η κυρία Νίκη Κούρταλη Κούλη, η οποία θα μας φέρει εδώ ενδυμασίες επιφανών ανθρώπων της πολιτικής και τους οπλαρχηγούς της Ελληνικής Επανάστασης. Οπότε είναι και αυτή, πιστεύω, μια ενδιαφέρουσα έκθεση να τρέξει μέσα στις ημέρες των γιορτών, όπου επισκέπτες θα έρθουν στην πόλη μας και μπορούν να δουν και στο μουσείο κάτι διαφορετικό. Πάμε.
Πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Η Νικηφόρα πέρασε η Καλαμάτα από την Νέα Σμύρνη, καθώς επικράτησε με 2-0 το Απόλλωνα Σμύρνης για την 7η αγωνιστική της Super League 2. Στην τρίτη εθνική, το Διαβολίτσι δεν κατάφερε να πάρει την νίκη από την Ερμιονίδα, με την οποία μοιράστηκε το βαθμό της ισοπαλίας. Πολλά γκολ στο τοπικό πρωτάθλημα της Μεσσηνίας. Πετυχαίνοντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο με δράστες του Ρόβα και Λουπάνο, η Καλαμάτα ανάγκασε τον Απόλλωνα Σμύρνης στην πρώτη ήττα του στο πρωτάθλημα και αναρριχήθηκε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πάει να ανοίξει το παιχνίδι, έχει χαθεί λίγο το κέντρο στα τελευταία λεπτά, αλλά εδώ παγώνουν το ρυθμό. Όπα, έγινε το λάθος, απίστευτο λάθος και ευκαιρία για τον γκολ, ναι! Η Καλαμάτα ανοίγει το σκορ με τον γκολ του Χρήστου Ρόβα, ο οποίος είπε ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό το τραγικό αβίαστο λάθος που έγινε. Ήταν ο Τζελεπίδης, αν είδα καλά. Εδώ πάντως ένα φάουλ σε καλό σημείο για γέμισμα πλευράς Καλαμάτας. Έγινε η σέντρα, πήρε μια πρώτη κεφαλιά ο Λουπάνο. Θα γίνει το σούτο τον Μπακαγιώκο. Η μπάλα στα δίχτυα, Λουπάνο. 0-2 στο 57. Σαν να κοιμήθηκε εδώ η άμυνα του Απόλλωνα. Την ευκαιρία να αποσπάσει το πρώτο νικηφόρο αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα έχασε το Διαβολίτσι, μένοντας στο 0 με την Ερμιονίδα. Μουλιάτος από δεξιά. Μουλιάτος. Τριπλάρι. Φαίνεται πάρα σαν με το εξωτερικό προσπάθησε να νικήσει το πονηρό, δεν τα κατάφερε. Ανοίγει το Μουλιάτο. Μουλιάτος. Μπαίνει με στην περιοχή Μουλιάτος. Πλασάρι! Τεράστια ευκαιρία! Απέκρουσε ο Πονηρός, τρομερή ευκαιρία για τον ΑΟ Διαβολιτσίου. Το νικηφόρο του Σέρι συνέχισε ο Πανθωριακός, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΣ Ράχης στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Α' τοπικής Μεσσηνίας. Στο 5ο λεπτό, ο Γαλανόπουλος με ωραία κεφαλιά μετά από σέντρα από αριστερά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο 23ο λεπτό, οι παίκτες του Πανθωριακού πίεσαν ψηλά και ο Μανολόπουλος με ωραίο αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσέλα για το 2-0. Μπράβο! Στο 57ο λεπτό, ο Μπέγκα μείωσε σε 2-1 με το σούτ που επιχείρησε να κοντράρει πάνω στα σώματα και να μπερδεύει τον Κόκαλη. Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ωραία συνεργασία του Πανθωριακού από αριστερά και τελείωμα του Γιακουμί. Η Μάνη κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης επικρατώντας με σκορ 3-2 του Ηρακλή Καλαμάτας στο δημοτικό γήπεδο Παναγιώτης Μπαχράμης. Γίνεται το λάθος, Μπέρμπερι. Γίνεται από τα 6 μπάλες μακρινό σουτ από τον Μπέρμπερι. Πολύ καλό, εκπληκτικό γκολ στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Καπράλου. Τρομερό σουτ από τον Μπέρμπερι στο 21ο λεπτό. Κάνει το 0-1 για την ομάδα της Μάνης. Κουρούπης, πολύ ωραία βρίσκει τον Μπέρμπερι. Μπαίνει στην περιοχή ο Μπέρμπερι. Κάνει το γύρισμα και 0-2 με τον Αλεξανδρόπουλο στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ ωραία ενέργεια. Ο Αλεξανδρόπουλος έκανε το 0-2. Γίνεται το λάθος. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο σουτ και πολύ ωραίο γκολ μετά το λάθος Μάνης. Αλεξανδρόπουλος εκτελεί κεφαλιά και 1-3. Πολύ ωραία κεφαλιά και 1-3 στο 65ο λεπτό από τον Μπέρμπερι με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Μιχαλόπουλος. Εστροδοκάρι, πολύ καλό χτυπημένο και γκολ. Έχουμε το 2-3. Με την προβολή. Έχουμε το 2-3 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Από ένα γκολ πέτυχαν Σπερχογία και Αστέρας Αρφαρών, αποχωρώντας με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Πέτρος Γιοργανάς. Στο 52ο λεπτό, ο Σακάς με μακρινή εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα απευθείας στα δίχτυα του Λογιώτη που μπερδεύτηκε από την πορεία της μπάλας. Στο 66ο λεπτό ήρθε η απάντηση για τους Σταύρους με τον Μούσα να πιάνει εντυπωσιακή κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στη δεξιά πλευρά της εστίας του Σακά.
αγάπη. Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις. Όσα μοιράζεσαι. Όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.